Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά. Εσύ είσαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εγώ πάλι όχι και σε τόσο καλή, γιατί χθες είχε ξενύχτη. Οπότε καταλαβαίνετε το λόγο της ύπαρξης των μαύρων κύκλων και που πάντα υπάρχουν. Οπότε γάμισε εδώ, δεν πειράζει. Αποφάσισα να ξεκινήσω μια καινούργια σειρά. Στην οποία σε κάθε βίντεο θα εστιάζουμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, σε αυτό το βίντεο θα εστιάζουμε στα φρύδια, σε άλλο βίντεο στο eyeliner, στη μάσκαρα, στο foundation, κραγιόν κτλ. Θα σας πω αυτό το οποίο λέω σε κάθε μου βίντεο. Δεν είμαι expert, δεν είμαι makeup artist, δεν είμαι professional, δεν είμαι τίποτα από αυτά. Απλά θα σας πω τη γνώμη μου, τι ταιριάζει σε μένα, τι δεν ταιριάζει σε μένα και τι έχω καταλήξει τελικά να κάνω στην καθημερινότητά μου. Οπότε, πιάσε καφέ, κουπάρα από τζάμπο, παιδιά, αγαπώ, 2-2,5 ευρώ. Και ξεκινάω να σας πω για τα φρύδια. Προφανώς τα τελευταία χρόνια έχει βγει αυτό το look που πρέπει να φτιάξεις τα φρύδια σου, να τα χρωματίσεις, να τα σχεδιάσεις, να τους δώσεις ένα ωραίο σχήμα, να έχουν ωραίο τόξο, να είναι ωραία φτιαγμένα, ωραία βγαλμένα. Να μην είναι πολύ λεπτά φτιαγμένα όπως ήταν αυτές τις παλιές χρονιές, πριν πολλά χρόνια που ευτυχώς δεν έζησα πολύ σε αυτές τις περιόδους για να φρικάρω με τα φρύδια τους. Όταν ξεκίνησα να φτιάχνω τα φρύδια μου, χρησιμοποίησα αυτό εδώ πέρα το μολύβι φρυδιών από Flor Mart. Είχα πάλι λοιπόν το πρώτο μου μολύβι, το οποίο είχε καταντήσει να είναι τόσο μικρούλι, και μετά πήρα και το δεύτερο, το οποίο εν τέλει τελικά δεν χρησιμοποίησα και πολύ. Είναι στην απόχρωση, δεν λέει απόχρωση, λέει νούμερο 401. Μετά από χρόνια συνειδητοποίησα ότι αυτό εδώ πέρα το χρώμα είναι αρκετά ανοιχτό για τα δικά μου φρύδια. Δηλαδή, εγώ προτιμώ κάτι πιο σκούρο, ένα πιο σκούρο τόνο να βάζω στα φρύδια μου σε σχέση με το μαλλί μου ή σε σχέση με το φυσικό μου φρύδι. Και κάτι άλλο το οποίο με ενοχλούσε πάρα πολύ με το συγκεκριμένο μολύβι είναι το ότι είναι τόσο πολύ σκληρό. Δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι κάποιες φορές έπρεπε να πιέζω τόσο πολύ δυνατά αυτό το μολύβι πάνω στο φρύδι, έτσι ώστε να βγει το χρώμα του τέλος πάντων. Που παιδιά έβγαζα και φρύδι, δηλαδή ήταν τραγικό αυτό το πράγμα και γι' αυτό δεν σταμάτησα να το χρησιμοποιώ. Επόμενο προϊόν φρυδιών το οποίο πήρα ήταν, είναι αυτό εδώ πέρα της Maybelline, ναι, στην απόχρωση Dark Brown, λέγεται Brow Satin. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχει το μολύβι και από την άλλη πλευρά έχει κάτι σαν γομίτσα που είναι σβηστήρι, που είναι κάτι, δεν ξέρω ακριβώς. Το πρόβλημά μου με αυτό εδώ πέρα, το μολύβι φρυδιών, είναι ότι είναι τόσο πολύ... Είναι τόσο πολύ λεπτή η μύτη του, άμα μπορείτε να δείτε, που παιδιά έσπαγε πάρα πολύ γρήγορα, θυμάμαι, και με κνεύριζε αυτό το πράγμα, γιατί έπρεπε κάθε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να αγοράζω καινούργιο, γιατί συνέχεια με έσπαγε η μύτη του. Και μετά κατέληξα να χρησιμοποιώ αυτό το οποίο χρησιμοποιώ μέχρι και σήμερα από τη Revolution Pro. Είναι ένα brow pomade στην απόχρωση medium brown. Αυτό εδώ πέρα το χρησιμοποιώ εδώ και ένα χρόνο και μπορείτε να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δεν έχει τελειώσει ούτε καν το 1/5 από το προϊόν. Αυτό εδώ πέρα θα το βρείτε στο site της Revolution. Νομίζω το έχει και το Beauty Bay, το οποίο Beauty Bay δεν περνάει τελωνία και κοστίζει 4-5 ευρώ. Και για ένα χρόνο, παιδιά, δεν έχει ξεραθεί καθόλου μα καθόλου. Δεν είναι σαν, πώς λέγεται, σαν κερί. Δηλαδή γλιστράει πολύ εύκολα πάνω στο φρύδι. Θα το δείτε και σε λίγο. Και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Από Revolution έχω κρυφτεί εδώ πέρα την παλέτα που είναι brow palette, δηλαδή μια ολόκληρη παλέτα για φρύδια. Ουσιαστικά μπορείτε να δείτε έχει 4 αποχρώσεις, είναι σκιές αυτές βασικά. Έχει 2 gel, 2 δηλαδή pomades, έχει εδώ πέρα ένα concealer, εδώ κάτι που πρέπει να είναι highlighter και εδώ νομίζω είναι gel highlighter, ναι. Και εδώ πέρα είναι gel για τα φρύδια. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό το προϊόν ακόμα, θέλω να το δοκιμάσω. Θα σας πω εντυπώσεις, αλλά μου φαίνονται γενικά, επειδή δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ κάτι σαν σκιά για τα φρύδια μου, προτιμώ να χρησιμοποιώ κάτι σαν πομάδα, μάλλον θα είμαι αυτή εδώ πέρα η απόχρωση. Αλλά δεν νομίζω ότι μου ταιριάζει και απόλυτα αυτή η απόχρωση. Προχωράω λοιπόν στην εφαρμογή του pomade από Revolution Pro. Χρησιμοποιώ ένα βουρτσάκι πινελάκι το οποίο είναι από BH Cosmetics. Από τη μία μεριά είναι σπούλη και από την άλλη μεριά είναι που τοποθετεί στο προϊόν. Εγώ συνήθως αυτό που κάνω είναι ανοίγω το προϊόν, παίρνω λίγο σχετικά και αρχικά αυτό που κάνω είναι να χτενίσω τα φρύδια μου προς τα κάτω, έτσι ώστε να δω από την πάνω πλευρά που ακριβώς θα σχηματίσω το φρύδι μου. Και κάνω αυτό το πράγμα, πολύ απαλές κινήσεις, δεν χρειάζεται δηλαδή να το πιέζει για να γράψει, είναι πομάδα, γράφει κατευθείαν. Το πάω και μπροστά, συγκεκριμένα εγώ δεν χρησιμοποιώ 2 αποχρώσεις, χρησιμοποιώ μόνο 1 απόχρωση. Ξέρω πολλά άτομα τα οποία χρησιμοποιούν 2 αποχρώσεις.
Προς την αρχή χρησιμοποιούν μια πιο ανοιχτή απόχρωση προς τα εδώ και προς το τέλος του φρυδίου χρησιμοποιούν μια πιο σκούρη απόχρωση. Εγώ προτιμώ να χρησιμοποιώ μία μόνο απόχρωση. Το τι σχήμα θα δημιουργήσετε για τα φρύδια σας είναι ανάλογα με τη δική σας προτίμηση, διότι εγώ προτιμώ, ας πούμε, να μην είναι πολύ έντονο το τόξο το οποίο κάνει το φρύδι μου, να είναι κάτι ήπιο, ρε παιδί μου, να κάνει ένα φλαπ. Άλλοι προτιμούν να είναι ίσια, άλλοι προτιμούν να είναι πολύ έντονα εδώ μπροστά, άλλοι προτιμούν με πολύ έντονο τόξο. Είναι ανάλογα με την προτίμηση και τι βλέπετε ότι σας ταιριάζει στο πρόσωπο. Όταν φτάνω μπροστά, το μόνο πράγμα το οποίο κάνω είναι πολύ πολύ ήπιες κινήσεις προς τα πάνω. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο τα οποία σου δείχνουν με βάση το σχήμα του προσώπου σου πού ακριβώς πρέπει να είναι το τόξο του φρυδιού, πού πρέπει να ξεκινάει το φρύδι κτλ. Κτλ. Εγώ αυτό που κάνω είναι ουσιαστικά ακολουθώ το κανονικό σχήμα του φρυδιού μου και από πού αρχίζει και πού τελειώνει κανονικά φυσιολογικά και το γεμίζω ουσιαστικά λιγάκι, φτιάχνω το τόξο μου και τελειώνει και η περιστορία. Αν όμως είσαι μια κοπέλα η οποία δεν έχει πολλές τρίχες στα φρύδια της, τότε καλύτερα να πας να δεις ένα τέτοιο βίντεο για να δεις ποιο ακριβώς σχέδιο σχήμα ταιριάζει στο πρόσωπό σου. Και τελευταίο βήμα το οποίο κάνω στα φρύδια μου είναι να βάλω ένα gel για να σταθεροποιηθούν και να μείνουν εκεί ακριβώς που τα έχω αφήσει. Χρησιμοποιώ το NYX Control Freak Eyebrow Gel. Από την αρχή που το αγόρασα αυτό το gel το αγάπησα πάρα πολύ. Είναι ένα εντελώς διάφανο gel, παιδιά. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά όσες φορές το έχω χρησιμοποιήσει με έχει βγάλει άσπρο πρόσωπο. Ποτέ μα ποτέ δεν μου έχει φύγει τρίχα από εκεί που έχω βάλει το gel. Και θα το δείτε και εσείς αυτό άμα το χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο gel. Γενικώς το gel που θα βάλετε στο φρύδι σας δίνει μια αίσθηση έτσι λίγο κάπως πιο φυσικό. Δεν το έχεις ρε παιδάκι μου χρωματίσει, δεν είναι τόσο θολό και τόσο θαμπό. Και επίσης για πάρα πολλές κοπέλες τα φρύδια δεν κάθονται επειδή σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Είναι όπως κάθε φυσική τρίχα, δεν κάθεται σε ένα μέρος. Οπότε με το gel το βοηθάμε να κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Να είναι η τρίχα ακριβώς εκεί που θέλουμε. Και έτσι με δύο εντελώς απλά βήματα, με δύο μόνο προϊόντα, έχει πάρει σχήμα το πρόσωπό μου. Θα το λέω και θα το ξαναλέω συνέχεια. Όποιος φτιάχνει τα φρύδια του και ξέρει να φτιάχνει καλά, να είναι στο σχήμα του προσώπου του και να είναι σωστά φτιαγμένα. Εννοώ να μην έχει κάνει πάρα πολύ χοντρά τα φρύδια, να μην έχει ζωγραφίσει τόσο πολύ και σε καρτούν. Και εννοώ επίση να μην έχει βγάλει τόσο πολύ τα φρύδια σου που να είναι μια λεπτή γραμμούλα. Είναι ό,τι χειρότερο αυτό το πράγμα. Έτσι πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία έχει δώσει σχήμα στο πρόσωπό σου. Χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω. Ό,τι καλύτερο, το ξέρω. Αυτά είχα παιδιά να σας πω περί φρυδιού. Δεν είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μένα, δεν είναι ένα βήμα δύσκολο στη δική μου ρουτίνα, στη δική μου καθημερινότητα. Ακριβώς επειδή έχω φρύδι ήδη, το οποίο ουσιαστικά το γεμίζω, δεν είναι ότι το χτίζω. Θέλω όποια κοπέλα χρησιμοποιήσει αυτή εδώ πέρα την παλέτα του. Αυτή εδώ πέρα την παλέτα της Revolution, να μου πει τη γνώμη της από κάτω, να ξέρω κι εγώ τι ακριβώς να περιμένω, τι δούλεψε για εκείνη και τι δεν δούλεψε. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά να κάνεις αυτό που σου αρέσει εσένα και μόνο εσένα και να έχεις πάντα τέλεια φρύδια. Φιλάκια!